Να μας πείτε δύο λόγια αναφορικά με την παρέμβαση που κάνατε σήμερα στον Υπουργό Υγείας. Ακριβώς, σήμερα έχοντας δώσει μια υπόσχεση και αφήνοντας, εάν θέλετε, λίγες μέρες πριν την ανάληψη των υπηρεσιακών υποχρεώσεων του κυρίου νέου Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είχαμε υποσχεθεί στους κατοίκους του Καστελόριζου, έχουμε αναλάβει την πλήρη ευθύνη της πίεσης ώστε να ευοδοθεί επιτέλους μετά από 1,5 χρόνο το ότι δεν έχει μόνιμο γιατρό, γενικό γιατρό, εξειδικευμένο γιατρό, αυτό το συμβολικό, ουσιαστικό και πανέμορφο νησί όπως είναι το Καστελόριζο. Σήμερα λοιπόν οφείλω να πω ότι είδα τον Υπουργό με μεγάλο ενδιαφέρον στην επίλυσή του. Ήδη υπήρξε η συνομιλία και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, αλλά και τον κύριο Αθανάση Πλεύρη, που είναι ο νομικός σύμβουλος του Υπουργού, ώστε να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία άμεσα είτε να προκηρυχθεί η θέση μέσα από τη νέα θέση που θα δημιουργηθεί, ή από αποσπασμένος γιατρός του Παπαδημητρίου στην Αθήνα μετά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, να δημιουργηθεί μετάθεση και όχι απόσπαση, ώστε να ακενωθεί η θέση και να κηρυχθεί η θέση για έναν γιατρό γενικής ιατρικής εξειδικευμένος στο Καστελόριζο. Μάλιστα. Μας είπατε ότι υπήρχε και η παρουσία του νομικού συμβούλου του Υπουργού, που υποθέτω, εάν πιέζετε και εσείς λίγο περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί συνδικαλιστικά και συνδικαλιστικά όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή το θέμα των αποσπάσεων και των μεταθέσεων και το γεγονός ότι κάποιοι κρατάνε θέσεις σε μικρά κρατικά νησιά, όπως παραδείγματι εδώ στο Καστελόριζο, είτε για λόγους υγείας, είτε επειδή τους βόλεψε κάποιο βίσμα, με συγχωρείτε για την έκφραση, κύριε Πατούλη, έτσι, πολιτικό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσετε να επιληθεί και αυτό στις επόμενες συναντήσεις. Καταρχήν θέλω να πω ότι και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό ακριβώς και σας μιλώ έτσι, γιατί από εσάς ξέρω θα το ακούσω, κύριε Πατούλη. Ακριβώς, κύριε Αυδελή. Θα σας πω λοιπόν ότι η προηγούμενη ηγεσία, ο κύριος Λικουρέτζος, παρά ότι είχαμε μεταφέρει με ιδιαίτερη σπουδή το πρόβλημα, δεν είδαμε το ίδιο ενδιαφέρον που συναντήσαμε σήμερα με τον Άδων Γεωργιάδη. Και οφείλω να πω λοιπόν ότι αυτό το ενδιαφέρον υπάρχουν και άλλα ζητήματα προς επίλυση που είναι εύκολα, αλλά που η μη επίλυσή τους τόσα χρόνια ή τόσους μήνες, προβλήματα στα ακριτικά νησιά. Και θα πω ότι σωστά το θέτετε, ότι υπάρχουν αποσπάσεις από γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται αλλού και δεσμεύουν στα ακριτικά νησιά τις θέσεις τους, οι οποίες θέσεις θα μπορούσαν να δοθούν σε πραγματικά γιατρούς που ενδιαφέρονται να δίνουν λύση σε υγειονομικά προβλήματα στον χώρο για τον οποίο προσλήφθησαν. Θεωρώ ότι εκεί θα βρούμε δικλείδες ασφαλείας, και από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω ότι επειδή υπάρχουν δεκάδες νησιά με μεγάλες ελλείψεις γιατρών, εξειδικευμένων παιδιάτρων κλπ., αρχίζοντας από το Καστελόριζο και επαναλαμβάνω θα το παρακολουθώ μέχρι την πλήρη επίλυση αυτού του θέματος, θα κοιτάξουμε να υπάρξουν ανάλογες διαδικασίες και για τα ακριτικά νησιά, που εμείς, όπως ξέρετε, σαν Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, είχαμε δει από τα 14 υγειονομικά διπορικά φέτος, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Αποστολή της Αρχιεπισκοπής, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κατοίκους που είναι συνειροφύλακες στα σύνορα. Και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς σαν κανάλι προβάλλουμε, κύριε Πατούλη, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σημειώσω εγώ είναι ότι ενώ σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με χιλιάδες θέματα κατά τη διάρκεια της συνάντησής με τον Υπουργό, αυτό που επιλέξατε να θέσετε εσείς ήταν το θέμα του Καστελόριζου, χωρίς, όπως έχω πει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας, να έχετε κάποια ιδιαίτερα σχέση πέρα από τη σχέση, την υιοθεσία που κάνατε στην ουσία του Καστελόριζου και τη συγκίνηση που νιώσατε εκεί και πολύ πρόσφατα. Βεβαίως, σωστά το θέσετε, κυρία Αυδελή. Και πρόσφατα που ήρθαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Μαντά, αλλά και σε τρία προηγούμενα ταξίδια μας, μέσα στη χρονιά που πέρασε στο Καστελόριζο. Ήδη έχουμε πει ότι έχουμε υιοθετήσει τα προβλήματα του Καστελόριζου. Ήδη έχουμε δημιουργήσει το παράδειγμα του Ιατρικού Κοινωνικής Αποστολής
ώστε να μπορούμε να διοχετεύουμε υλικά υγειονομικού ενδιαφέροντος και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος εκεί. Υπό αυτή την έννοια, εμείς θέλουμε όταν θα ξαναέρθουμε το συντομότερο στο Καστελόριζο να υπάρχει ο γιατρός στη θέση του και βεβαίως να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα αυτού του νησιού με στόχο να τα επιλύσουμε με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις που μπορεί να διαθέτουμε ή να μην διαθέτουμε. Θα το προσπαθήσουμε, αυτό είναι σίγουρο πάντως. Μάλιστα. Κύριε Πατούλη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολύ σύντομα θα έρθουμε και στην Κάρπαθο. Μας έχουν καλέσει ο Δήμαρχος της Καρπάθου και θα είμαστε εκεί στις 20 Ιουλίου. Είχαν την τιμή να θελήσουν να βραβεύσουν την προσπάθεια που κάνουμε ως Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και βεβαίως αυτό το κάλεσμα εμείς θα αποκριθούμε. Οπότε και εκεί θα δούμε εκ νέου κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Πάντα στη διάθεση να είμαστε αρρωγοί σε όλους τους φορείς του τόπου, της περιοχής αυτής και του Ιατρικού Συλλόγου φυσικά, ώστε να βοηθήσουμε όλοι ο ένας τον άλλον και να πάμε λιγάκι καλύτερα από αυτό που ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να σας δούμε λοιπόν από κοντά και να καλύψουμε και την συγκεκριμένη βράβευση. Κύριε Πατούλη. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές σας.